95-170 λοιπόν, το ολοκληρώσαμε το set, The Phantom, η iOS Phantom 2, η iOS θα μπορούσε να λογότερα αυτό το set, ο Admiral Throne και κάποια άλλα τεπλάκια μέσα στο κουτί. Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, το σκάφος είναι ένα συμπαθητικό σκάφος, αρκετά πιο γκώδες και πιο μεγάλο από το προηγούμενο, από το πρώτο το Phantom. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο μόνος αδικός λόγος που το set αυτό δεν κάνει 30, 40 ή βαριά 50 ευρώ, αλλά κοστίζει πολύ περισσότερο, είναι ένας και μοναδικός. Όπως είπαμε, ο κύριος αυτός εδώ. Ο Admiral Throne λοιπόν είναι ο νούμερο ένας λόγος για να αποκτήσετε αυτό το set. Είναι μια φιγούρα η οποία είναι αυτή τη στιγμή η αξία της στα ύψη. Και είναι κράχτης για να αποκτήσετε αυτό το set, όπως είπαμε. Φοράει την άσπρη στολή του των ναυάρχων της αυτοκρατορίας. Παρ' όλα αυτά και η φιγούρα του Κέιναν Τζάρους είναι αρκετά συμπαθητική, αξιόλογη θα λέγαμε, με το προσωπείο στα μάτια για αυτή είναι τυφλός πλέον και δεν βλέπει και τις αντίστοιχες δύο εκφράσεις που έχει προς και πίσω. Είναι και αυτό μια αξιολογική φιγούρα. Ο Chopper τον έχω ξαναδεί και σε άλλα σετ, σε αρκετά σετ, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και παρόλα αυτά, όπως είπαμε, ο νούμερο ένας λόγος για να αποκτήσει κάποιος το συγκεκριμένο σετ είναι ο Admiral Throne. Να κάνουμε τον κόπο να το δούμε σε μια σύγκριση με το προηγούμενο Phantom. Βλέπετε, ανοίξουμε λίγο και το πλάνο, βλέπετε πόσο μεγαλύτερο και πιο σοίτσι, πιο γκώδες είναι το καινούριο Phantom, ή αλλιώς Phantom 2. Βλέπετε, αν και οι διαστάσεις του σε μήκος είναι πάνω κατ' ίδιες, είναι πολύ πιο γκώδες από το πρώτο. Θα πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχει διαθέτει το σκάφος 4 ποδαράκια, τα οποία όταν είναι να απογειωθεί θα διπλώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο έτσι και βρίσκεται σε φάση για απογείωση και τα άλλα. Εδώ αυτό έτοιμο. Στο πίσω μέρος ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος που υπάρχει, πολύ αρκετός. Το lightsaber του Kanan, να πούμε ότι δεν χωράει μέσα στο χειεπιλωτήριο, αλλά μπορούμε πολύ εύκολα να το διαλύσουμε σε κομματάκια και να το βάλουμε μέσα στο σεντούκι, στο χώρο αποσκευών πίσω, να το κλείσουμε. Και το σεντούκι υπόψη είναι ότι μπαίνει οριζόντια, δεν μπαίνει κατακόρυφα, γιατί δεν κλείνει, μπαίνει οριζόντια. Βλέπετε έχει και στο βάθος μια άσπρη μπάρα, είναι για να φρενάρει το σεντούκι. Και το κλείνει ακριβώς και έρχεται εδώ και σταματάει σε αυτά εδώ τα δύο τα άσπρα κομματάκια. Εδώ πίσω επίσης έχει ένα μηχανισμό, αυτό το κίτρινο, ο οποίος είναι μοχλός, το κουνάμε δεξιά-αριστερά και εκτοξεύονται τα δύο spring loaded shooters. Το τζαμάκι εδώ cockpit δεν πιάνει κάπου, αλλά με αυτό εδώ το, δεν έχει δηλαδή κάποια άρθρωση για να ανοιγοκλίνει όπως σε άλλα που ανοιγοκλίνει έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά έχει αυτό το κομμάτι το οποίο το πιάνουμε και το τραβάμε και ανοίγει. Έχει αρκετό χώρο για τον Κέιναν Τζάρους που είναι ο πιλότος του Phantom σε αυτή τη φάση. Βλέπουμε μπαίνει εδώ πέρα μέσα και σφινώνει μια χαρά στο πιλωτήριο. Τώρα όλο δυσκολεύομαι με ένα χέρι να το βάλω. Έτσι, αυτό εδώ είναι, μπήκε και πολύ εύκολα το εφαρμόζουμε εδώ και κλείνει. Και βέβαια ο Chopper, ο οποίος έχει εδώ, η θέση του είναι συγκεκριμένη για τον Chopper, βλέπετε κουμπώνει σε αυτά τα δύο τα studs, μπαίνει εδώ πέρα
αλλά αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι η θέση του δεν είναι κεντραρισμένη, δεν είναι συμμετρικό. Βλέπετε είναι λίγο πιο προς τα αριστερά, δεν είναι στη μέση ακριβώς, αλλά δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έχει κάποια κομματάκια, ας πούμε τώρα αυτό το κομμάτι μπροστά εδώ είναι κενό, δεν είναι και τόσο όμορφο. Θα μπορούσε να ήταν πιο ωραίο, αλλά βέβαια έχει κάποια χαρακτηριστικά που το κάνουν πολύ όμορφο, ας πούμε το τυρκουάζ, αυτό το χρώμα, το μπλε και τα σχέδια που έχει κάνει η Σαμπίν εδώ στα φτερά, γιατί βέβαια το Phantom 2, αν έχετε δει τη σειρά, δεν μπλες, έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια της Σαμπίν. Είναι ένα όμορφο, πολύ όμορφο σκάφος, αλλά τι να το κάνεις, όλα αυτά επισκιάζονται από αυτόν εδώ τον κύριο Ναύαρχο εδώ πέρα, ο οποίος είναι μία από τις πιο περιζήτητες φιγούρες στον χώρο των LEGO Star Wars. Να σας πω ότι το set αυτό είναι ωραίο set, αξίζει να βρίσκεται στη συλλογή σας. Για μένα, από μένα είναι ένα like αυτό το set, είναι ένα πολύ ωραίο set. Παρ' όλα αυτά η τιμή του, όπως είπα και αρχικά, ξεφεύγει. Δηλαδή το set αυτό με τα κομμάτια που έχει, με το αριθμό των κομματιών, δεν θα έπρεπε κανονικά να κάνει πάνω από 50 ευρώ. Αλλά παρ' όλα αυτά η τιμή του μπορεί να εκτοξευτεί μέχρι και τα 150 και βάλε, τη στιγμή που ο Admiral Thrawn και μόνο έχει πάνω από 100 ευρώ να τον πάρει τον σκέτο. Αν το βρείτε σε μια καλή τιμή, αν έχετε να διαθέσετε αυτό το ποσό το χρηματικό, θα ήταν μια καλή περίπτωση να μπει στη συλλογή σας. Επίσης να προσθέσω στο σημείο αυτό ότι είχα να σου πω έτσι μια ανησυχία που είχα εγώ συγκεκριμένα για το set αυτό, για τον Admiral Thrawn. Ήταν ότι επειδή επίκειται μέσα στο 2023 να κυκλοφορήσει η σειρά Ahsoka Star Wars στο Disney Plus, την περιμένουμε πώς και πώς. Από όσο λένε με την υπόθεση της σειράς, θα κάνει κάποια εμφάνιση σίγουρα, γιατί ψάχνουν τον Ezra Bridger, ο Admiral Thrawn και ο Ezra Bridger στη σειρά αυτή. Οπότε σκεφτόμουν ότι μήπως δεν αξίζει να αποκτήσω τον Admiral Thrawn σε αυτό το set, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ τιμή του. Ίσως αν έβγαινε, κυκλοφορούσε η σειρά Ahsoka, ίσως να πέσει η τιμή του, ίσως ο καινούριος Admiral Thrawn να είναι πιο ωραίος και να αποκτήσω τον καινούριο που θα είναι και πιο προσιτός βέβαια. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι αυτό το σκεπτικό τελικά αποδείχθηκε ότι είναι λάθος και θα σας πω γιατί. Παρόλο που βγαίνουν καινούριες φιγούρες από προηγούμενες, η αξία των παλαιότερων δείχνει να μην πέφτει, όπως αυτό συνέβη στην περίπτωση του Grand Inquisitor. Είδαμε ότι η παλιά φιγούρα ήταν πιο όμορφη από την καινούρια και η αξία της δεν έπεσε καθόλου. Το ίδιο και με τον Fifth Brother, βγήκε η καινούρια, η παλιά ήταν πάλι πιο ωραία, η αξία της πάλι δεν έπεσε της παλιάς, και ακόμα και να βγει, ας πούμε, και να είναι διαφορετική, πάλι η αξία της παλιάς φιγούρας, ξέρετε, δεν θα πέσει, γιατί είναι μια ξεχωριστή, μια μοναδική. Η LEGO, από όσο έχει δείξει η πολιτική της, είναι να σέβεται τη συλλεκτικότητα των σετ και κάποιων φιγούρων και αποφεύγει να κάνει κάτι εντελώς πανομοιότυπο για να μην χάσει το προηγούμενο αξία του. Έτσι λοιπόν, αν προωρέσετε και βρείτε σε μια καλή τιμή, σε μια καλή περίπτωση το σετ αυτό, και πάντοτε να ξέρετε συμφέρει να αγοράζετε το σετ ολόκληρο παρά μεμονωμένα φιγούρες ή το σκάφος με τις φιγούρες και μετά να το πάρετε ένα. Θα σας βγει πολύ μεγαλύτερο το κόστος. Αν το βρείτε λοιπόν ολοκληρωμένο σε μια καλή τιμή, σε μια προσιτή τιμή, ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενός, για μένα πάρτε το, είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη στη συλλογή σας. Αυτά από μένα για αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, may the force be with you, να είστε όλοι καλά, τα λέμε. Γεια σας.